Ελεύθερο με εγγύηση και περιοριστικού όρου, αλλά και την υποχρέωση να εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα τη περιοχή του, αφέθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή Ορεστιάδα, ο 48χρονο που κατηγορείται για αποπλάνηση και κατάχρηση ανηλίκου, ασέλγε και αιμομηξία σε βάρο τη 13χρονη κόρη του. Η δικάσιμο τη υπόθεση, σύμφωνα με την έρτο Ορεστιάδα, θα οριστεί προσεχώ. Υπενθυμίζεται ότι ο 48χρονο συνελήφθη σε τυχαίο έλεγχο στο ωραίο Καστρο Θεσσαλονίκη, καθώ σε βάρο του εκκρεμούσε ένταλμα βίαιη προσαγωγή που είχε εκδώσει ο ανακριτή Ορεστιάδας από τον περασμένο Ιούλιο μετά από σε βάρο του καταγγελίε. Να σημειωθεί ότι ο 48χρονο προσπαθούσε εδώ και πάρα πολύ καιρό να αποφύγει τι συνέπειε και είχε φύγει από την πόλη για να μην απολογηθεί στον ανακριτή. Οι αστυνομικοί τη ομάδα Δία τον εντόπισαν τυχαία στο ωραίο Καστρο Θεσσαλονίκη, όπου είχε μετακομίσει μετά τι καταγγελίε σε βάρο του ότι ασελγούσε σε βάρο τη 13χρονη κόρη του, οι οποίε είχαν υποβληθεί από πέρυσι στι αρμόδιε αρχέ. Από τότε είχε σταθεί αδύνατο να εντοπιστεί, αν και του είχε ασκηθεί δίωξη για αποπλάνηση παιδιών, κατάχρηση ανηλίκου, ασέλγια και αιμομηξία. Τον περασμένο Ιούλιο, ο ανακριτή πρωτοδικών Ορεστιάδα είχε εκδώσει ένταλμα βίαιη προσαγωγή σε βάρο του 48χρονου, ο οποίο εξακολουθούσε να παραμένει άφαντο ω τη στιγμή που του έκαναν δειγματοληπτικό έλεγχο οι αστυνομικοί. Έτσι, συνελήφθη και μετήχθη στην Ορεστιάδα προκειμένου να απολογηθεί.